Εδώ είμαστε κυρίε και κύριοι, και πάμε τώρα όπω ήδη προανήγγειλα να καλωσορίσουμε τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, τον κύριο Μιλτιάδη Σαραγιανίδη. Κύριε Σαραγιανίδη, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μα εδώ στο στούντιο ζωντανά. Καλησπέρα, κυρία Τσόρμπα. Χαρά μου πάντα. Ε, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από τον πόλεμο τη Ουκρανία και να ρωτήσω, κύριε Σαραγιανίδη, γιατί το διάστημα του καλοκαιριού και όλοι λίγο αποστασιοποιηθήκαμε, χάσαμε λίγο τι εξελίξει. Σήμερα, έτσι όπω εξελίσσονται τα πράγματα, με αυτά που βλέπουμε μεταξύ Ρωσία, με με τις με την αλλαγές που γίνονται στις, στην Ουκρανική κυβέρνηση κλπ. Ε, σε ποια φάση βρισκόμαστε, αν υπάρχει ένα βήμα ε, να έχει γίνει πριν το καλοκαίρι, τα λέγαμε, προς το τέλος που να μας οδηγεί στο τέλος αυτού του πολέμου, δώστε μας λίγο τα tips Κοιτάξτε, αυτό το οποίο διαφοροποίησε την κατάσταση στην Ουκρανία είναι η, ε, ο αντιπερισπασμό ε, των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή του Κούρσκ. Το, το γεγονό δηλαδή ότι κατάφεραν οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμει ε, να καταλάβουν έναν ε, χώρο, μια περιοχή ε, που έχει την σημασία τη εν πάση περιπτώσει ε, που είναι Ρωσική επικράτεια, ε, θα έλεγα πω ε, ε, έφερε τα πράγματα λίγο τούμπα. Δηλαδή, Πλέον, όπω ήταν φυσικό, η, Τουρκία, η, συγγνώμη, η Ρωσία σκλήρινε την στάση τη. τη σκλήρινε και με επιθέσει οι οποίε διεξάγονται πυραυλικά σε όλη την επικράτεια τη Ουκρανία, αλλά και λέγοντα ότι δεν υπάρχουν πλέον. Η Δεν υπάρχει δυνατότητα να συνομιλήσουμε με την Ουκρανία. Δεν μπορούν να διεξαχθούν διαπραγματεύσει ούτε απευθεία ούτε διαμεσολάβηση μέσω κάποιου τρίτου, κάποιων τρίτων αν πρώτα δεν αποσυρθεί η Ουκρανία από τα εδάφη μας. Οπότε, και νομίζω πως αυτό θα το φυσικά και η Ουκρανία, η σκλήρυνση της ρωσικής στάσης δημιουργεί... Καινούργια δεδομένα και μάλιστα δημιουργεί καινούργια δεδομένα, ε, λαμβάνοντα υπόψη ότι πλησιάζουν και οι Αμερικανικέ εκλογέ. Λέγαμε ότι το ορόσημο είναι οι Αμερικανικέ εκλογέ και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα δούμε εξελίξει στο μέτωπο τη Ουκρανία. Το αποτέλεσμα δεν φαίνεται βέβαιο, παρά το γεγονό ότι, κατά την άποψή μου, έχει σαφέ προβάδισμα ο Τραμπ, διότι φαίνεται πω εκείνο κερδίζει ε, τα περίφημα swing states, τα οποία με του εκλέκτορε του ε, ουσιαστικά κρίνουν. Την uh, προεδρική ναι, κούρσα. Δεν ξέρω αν το debate το αυριανό παραδείγματο χάρη μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτή την. Uh, Δε, να σα πω την ιστορροφία. αλήθεια, δεν πιστεύω πω θα αλλάξει κάτι, γιατί δεν πιστεύω πω θα είναι ένα debate το οποίο θα, θα μπει ε, σε βάθος ε, σε ζητήματα τα οποία απασχολούν πραγματικά τον Μέσο Αμερικάνο. Νομίζω πως θα είναι ένα debate με συνθήματα και θα, θα μπουν στην διαδικασία να, να αναπαραχθεί το πολιτικό κλίμα το οποίο ήδη υφίσταται. Αναμφίβολα υπάρχει μεγάλη στήριξη και υπάρχει ένα momentum για τη χάρης, αλλά δεν νομίζω πως είναι ικανή να κερδίσει τον Τραμπ. Πίστευα σε διαφορετική υποψηφιότητα από την πλευρά των δημοκρατικών και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία οι περισσότεροι έλεγαν πω ο Biden θα συνέχιζε. Επέμενα ότι ο Biden θα παρετούνταν, ειδικά με την, την ε, απόπειρα ε, τη αποτυχημένη θα, του αποτυχημένη του Τραμπ. Αλλά δεν τραμ. σας εξέπληξε Δεν με εξέπληξε η εξέπληξη. παρέτηση Biden με εξέπληξη η επιλογή της Καμαλαχάρης. Mm. Πίστευα περισσότερο προς την πλευρά της ε, ε, γυναίκας που είναι κυβερνήτης στο Μίσιγκαν. Αλλά... Θα φανεί από εκεί και πέρα. Ε, το ζητούμενο είναι τι γίνεται τώρα στην Ουκρανία και ε, ό,τι και να γίνει, ακόμα και αν ο πόλεμο στην Ουκρανία συνεχιστεί ε, για ένα χρόνο ακόμα, ε, όλο αυτό θα κυλά σε βάρο τη Ουκρανία. Διότι είναι δεδομένο πως ε, η Ρωσία διαθέτει περισσότερο ανθρώπινο κεφάλαιο και φυσικά πόρου για να συνεχίσει ε, τον πόλεμο στο έδαφο τη Ουκρανία, κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει η Ουκρανία. Και γνωρίζουν πολύ καλά φυσικά ότι ακόμα και αυτή η περιοχή την οποία ελέγχουν στο ρωσικό έδαφο, στη ρωσική επικράτεια, δεν είναι μια περιοχή την οποία θα Μπορέσουν να κρατήσουν για πάρα πολύ καιρό. Κάποια στιγμή θα την χάσουν. Οπότε το ερώτημα είναι τι ακριβώ ήθελαν να κάνουν. Απλά και μόνο να πεισώσουν τον Πούτιν και να πληγώσουν, αν θέλετε, την εικόνα του, την πολιτική του εικόνα ενώπιον του ρωσικού λαού. Δεν νομίζω πω υπήρχαν σημαντικά κέρδη. Περισσότερο θα έλεγα πω ήταν μια κίνηση που ίσω στόχευε τακτικά στην ελάφρυνση του βάρου που δέχονται από τι ρωσικέ υποθέσει οι ουκρανικές δυνάμει στην Ανατολική Ουκρανία. Αν αυτό λειτουργήσε και αν τελικά τακτικά εξασφάλισαν κάποια ανάσα οι Ουκρανικές δυνάμεις που αμήνονται, έχει καλώ. Αλλά Διαφορετικά... δεν οδεύουμε προ μια εκτόνωση σιγά-σιγά. Όχι, όχι. Νομίζω πω με αυτό το οποίο συνέβη δεν θα έχουμε εκτόνωση. Θα έχουμε ίσα ίσα ε, σκλήρινση από την πλευρά τη Ρωσία και ανάλογα, επαναλαμβάνω, με το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών θα δούμε ίσω διαφοροποίηση από την πλευρά τη Ρωσία ε, και φυσικά από την πλευρά του Κιέβου. Διότι ε, αλλιώ είναι τα πράγματα με Καμαλαχάρης ε, στην Προεδρία των ΗΠΑ και αλλιώ είναι φυσικά με τον Τραμπ. Μου τρα. εδώ μήνυμα καλά. Ο κόσμο λέει. Στο Ιντερνετ θεώρησε ότι έγινε ρεζίλη η Ρωσία με αυτό. Ε, Μήπω για να πάρουν περισσότερα κονδύλια, ε, αν δείξουν ότι κάτι κάνουν, δεν ξέρω πώ το ερμήνευσαν. Ναι, δηλαδή, νομίζω... κάπω έτσι μάλλον το ερμήνευσε πολύ. Νομίζω πω ε, ε, η θέληση των Αμερικανών, η επιθυμία των Αμερικανών αλλά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξουν χρηματικά αλλά και με στρατιωτικό υλικό την ε, ε, Ουκρανία είναι δεδομένη. Πόσα παραπάνω να πάρει η Ουκρανία για να μπορέσει να αντέξει ε, την. Ε, την επίθεση, την εισβολή από τι ρωσικέ ένοπλε δυνάμει. Στο τέλο, και αυτό το γνωρίζουμε νομίζω όλοι από την αρχή, παρά την έκπληξη που μα προκάλεσε ε, η αντίσταση των Ουκρανών, στο τέλο η Ουκρανία θα υποκύψει. Ε, στο τέλο θα παραδώσει κυριαρχία στη Ρωσία. Αυτό ακόμα και αν δεν το λένε, το γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι κουβεντιάζουν γενικά ναι, και βέβαια, αφηρημένα. Ναι, βέβαια κάποιος τότε τι νόημα έχει όλη αυτή η παράταση με όλες τις συνέπειες, με τις απώλειες ζωών, με χρήματα, με, 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 το γεγονός ότι πολλές χώρες εκ των πραγμάτων όπως και η Ελλάδα συμμετέχουμε να βοηθήσουμε βάζοντας τη Ρωσία απέναντι που δεν είναι το καλύτερο. Υπάρχει και αυτή η άποψη έτσι, σε πολλοί κόσμο όπως ξέρετε. Επειδή υπάρχει αυτή η άποψη σε πολλοί κόσμο, να δώσω εγώ ένα αντιπαράδειγμα. Ε, στην περίπτωση, για παράδειγμα, ε, τη Κύπρου, συνηθίζουμε να λέμε: Α, βλέπετε, η Κύπρο κοίται μακράν. Δεν κάναμε αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε ούτε στον Ατήλα 1, ούτε στον Ατήλα 2. Το γεγονό λοιπόν ότι εμεί δεν κάναμε αυτά τα οποία έπρεπε όταν η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο, μα έχει οδηγήσει 50 χρόνια μετά να βρισκόμαστε στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ναι, επειδή όμω αναφέρετε την Κύπρο, να ρωτήσω: Σήμερα κάνουμε αυτά που πρέπει. Για Αναφορικά Κύπρο, με ναι. την Κύπρο, ναι, ναι. Ε, νομίζω πως τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο οι σχέσει ανάμεσα σε Κύπρο και ανάμεσα δηλαδή στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Πρωθυπουργό ε, Μητσοτάκη ε, είναι πολύ καλές. Ε, και ότι τελικά. Ε, ακόμα και, το... και στην ηλεκτρική διασύνδεση ναι. αυτό τώρα στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Το, το καλώδιο, ακριβώ. Ε, νομίζω πω είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η Κύπρο ίσω ήθελε αυτό το καλώδιο να πάρει ένα βολή γιατί ξέρετε, είναι ένα καλώδιο ηλεκτρική διασύνδεση που δεν θα συνδέει μονάχα Κύπρο με Ελλάδα και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το Ισραήλ. Ε, η Κύπρο λοιπόν ίσω. Πέρα από τα δικά της εγχώρια οικονομικά συμφέροντα και το πόσο κομμάτι θα θέλουν από την πίτα αυτού του έργου, είχε πολιτικά να σκεφτεί και την ανάμειξή της, της σχέσης της με το Ισραήλ και πόσο αυτό θα βάρνει, αν θέλετε, τις σχέσεις που έχει με τα αραβικά κράτη στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, είναι δεδομένο οι σχέσεις είναι πολύ καλές. Το ερώτημα είναι, ε, πού θα βρεθούμε ε, κάποια στιγμή, ε, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για την Επίλυση του κυπριακού ζητήματος, ναι, ε, τώρα, όσον αφορά το καλώδιο, βέβαια, να πούμε ότι ο Κυριακό Μητσοτάκης, γιατί αυτό είχε υποθεί ε, λίγο όταν έσκασε αυτή η είδηση ότι προχωράει, ε, είναι ότι ξεκαθάρισε ότι ό,τι και να πει η Τουρκία, εμεί, αν έχουμε τη χρηματοδότηση, θα προχωρήσουμε. Αυτό είπε ο Κυριακό Μουτσοτάκη. Η πραγματικότητα είναι βέβαιο ότι για άλλη μια φορά εμπλέκεται η Τουρκία εκεί που δεν θα έπρεπε να εμπλέκεται. Εδώ λοιπόν έχω ενστάσει, παράπονα, μπερδεύομαι με τη θέση τη ελληνική κυβέρνηση και ενοχλούμαι με αυτά τα οποία συνέβησαν στην Κάσο. Διότι το καλώδιο με αυτό έχει να κάνει, με το τι συνέβη στην Κάσο κτλ. Και, και το ερώτημά μου είναι, έχουμε ή δεν έχουμε κάνει οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Περιλαμβάνει ή δεν περιλαμβάνει τι λειτουργικέ θαλάσσιε ζώνε ανάμεσα σε Ελλάδα και σε Αίγυπτο, δηλαδή ανάμεσα στην Κάσο και τα παράλια τη Αιγύπτου επομένως το σκάφος το ιταλικό το οποίο έκανε έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, έτσι, ε, νότιο Ανατολικά της ε, Κάσου ήταν ή δεν ήταν σε χώρο τον οποίο εμείς διεθνώς έχουμε ορίσει ως στην οποία ασκούμε κυριαρχικά δικαιώματα. Ναι, όμως κύριε Σαριανίδη, εδώ έρχεται κάποιο, μα τα λένε μας πολύ συχνά, που είναι από την άλλη πλευρά και λέει ότι είμαστε από ενδοτικοί μέχρι υποχωρητικοί, μέχρι ότι δεν ασκούμε την εξωτερική πολιτική με τον τρόπο που θα έπρεπε, με μια πυγμή, με το να θέσουμε πολύ πιο ε, ξεκάθαρα τα όρια μα και να είμαστε έτοιμοι για το οτιδήποτε θέλω να πω. Υπάρχουν άνθρωποι που το υποστηρίζουν αυτό. Ερχόμαστε, λοιπόν, έρχεται λοιπόν και λέει, ε, Τι περιμένατε, Εδώ λέει, Μπαίνει στα σχολεία η γαλάζια πατρίδα. Ε, ξεκάθαρα στα μούτρα μα λέει η ελληνικά νησιά ότι δεν είναι ελληνικά. Ε, δεν δε το λέει όπω πολλοί ισχυρίζονται μόνο για το εσωτερικό του κοινό, το λέει διεθνώ. Εμεί το μόνο που έχουμε εσά σημαία μα είναι ότι βαδίζουμε με το διεθνέ δίκαιο. Αλλά τελικά, μήπω δεν φτάνει αυτό που λέμε ή οι κινήσει που γίνονται. Κοιτάξτε, έχουμε καταλήξει το να παρουσιάζουμε το διεθνέ δίκαιο σε ένα μαγικό ραβδάκι το οποίο θα τα διορθώσει όλα. Μα για να μπορέσει να τα διορθώσει όλα και να διεκδικήσει αυτά τα οποία το διεθνέ δίκαιο σου προσφέρει, θα πρέπει να έχει και τη δυνατότητα, ή αν θέλετε την πυγμή. Όσον αφορά ο... τη δυνατότητα με τη Μπελαρά, με το ένα, με το άλλο, <laughs> με τον πολιτικό εξοπλισμό. Λοιπόν, να πάρουμε και Μπελαρά, 3, 4, 15, να πάρουμε Ραφάλ, να πάρουμε F-35 κτλ. Το θέμα είναι αυτά, να έχει και την πολιτική βουλήση, να τα χρησιμοποιήσει επικοδομητικά. Αυτό δεν είναι να να τα έχουμε, απλώ να λειτουργούν στο, συνειδη... στο ασυνείδητο ή στο παρελάσεις... συνειδητό. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, άρα αυτό ο οποίο θα πρέπει να δείξει πυγμή θα πρέπει να έχει και τα μέσα για να δείξει πυγμή. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δείξουμε πυγμή. Κακά τα ψέματα. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε όχι μόνο, όχι μόνο, την Τουρκία να υπερεξοπλίζεται. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει μόνο τη δική τη αμυντική βιομηχανία, η οποία κάνει άλματα. Ναι, αλλά πρόοδο. ακόμη δεν έχει την παραγωγή που θα έχει σε δύο-τρία χρόνια. Και Βια... σε δύο-τρία χρόνια θα έχει μετά την προοπτική για ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή. Συμφωνία. Απλώ λέω ότι τώρα μπορεί να υπάρχει και μια υπεροπλία σε κάποια ε, σημεία δική μα. Και τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει ότι ενδεχομένω θα είχαμε τη δυνατότητα. Μήπω όμω δεν την έχουμε. Προσέξτε, όταν το καλοκαίρι του 2020 με επιτυχία αντιμετώπισε ω Ελλάδα τι προκλήσει τη Τουρκία σε Εύρω και σε Αιγαίο, ε, δεν μπορεί να λειτουργεί σχεδόν ενοχικά και να αναφέρεσαι στην πολιτική την οποία να ακολουθεί στην περίπτωση της Κάσου ως μια πολιτική η οποία στόχο είχε την ε, προσπάθεια να μην κλιμακωθεί η κατάσταση και όλοι έφυγαν ευχαριστημένοι. Διότι μετά έρχονται όλοι και σου λένε τι κάνει τώρα, τι εφαρμόζει, Αυτό ήταν η διακήρυξη των Αθηνών, που ήταν κάτι πολύ διαφορετικό η διακήρυξη των Αθηνών. Και ναι, αφορούσε σε μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη και ούτω καθεξή, αλλά τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη είναι η επίσκεψη και παράδειγμα του αρχηγού τη πρώτη στρατιά τη Τουρκία στη μέτρα τη πρώτη στρατιά στην Ελλάδα. Αυτά είναι μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Όχι η λογική του αφήνω τον άλλον να με παρεμποδίσει και να μην ασκήσω τα νόμιμα δικαιώματά μου και στο όρμα τη αποκλιμάκωση. Επειδή είστε αποχωρώ. πολύ προσεκτικό και δεν είστε από εκείνου που την πέφτουν σε οτιδήποτε. Οπότε ε, ακούγεται καινούριο. Ε, καταλαβαίνω ότι στην Κάσο βρήκατε φάουλ. Και στην, στην Κάσο διαχείριση. έχω βρει φάουλ και στην υπόθεση Μπελέρη έχω βρει φάουλ. Έτσι. Διότι το ερώτημα είναι πέρα από το γεγονό ότι ο Μπελέρη μπήκε στην Ευρωβουλή και καλώ μπήκε στην Ευρωβουλή, τελικά εξέτησε την ποινή που του επέβαλαν τα αλβανικά δικαστήρια. Τελικά ο Ράμα, η κυβέρνησή του, κατάφερε να εκλέξει τον δικό του εκλεκτό στη Δημαρχία τη Χιμάρα. Τι κάναμε. Με ποιον τρόπο, αν θέλετε, φροντίσαμε ώστε να συμβάλλουμε στην αποκατάσταση του κράτου δικαίου στην Αλβανία. Με κανέναν τρόπο. Τίποτα από αυτά δεν συνέβησαν. Mm -hmm. Άρα, ένα πράγμα είναι το επικοινωνιακό. Ένα πράγμα είναι το να ε, με όμορφα λόγια να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τη σκληρή αλήθεια. Αλλά η σκληρή αλήθεια είναι, είναι εκεί και θα εμφανιστεί ξανά. Και θα, με, θα δημιουργήσει περιπλοκέ. Και τι ράγε θα τα δούμε αυτά επίση. Παντού, Παντού θα τα δούμε. Έχει να κάνει λοιπόν. Με την αποφασιστικότητά σου, με την πυγμή σου και με το κατά πόσο είσαι συνεπή σε αυτά τα οποία πρεσβεύει. Λε ότι πρεσβεύει. Η Τουρκία είναι συνεπέστατη. Λογικό είναι η γαλάζια πατρίδα να μπει μέσα στα σχολεία. Λογικό είναι να αποτελέσει κομμάτι όχι μόνο ενό αφηγήματο το οποίο καταναλώνεται στο εσωτερικό, αλλά να γίνει κομμάτι τη συνείδηση του μαθητή, του Τούρκου πολίτη και ούτω Και βλέπουμε ότι και η διεθνή κοινότητα είναι πολύ χλιαρή σε οποιαδήποτε αντίδραση. Πάλι χθε ο Ντόναλτ. Κύριε είτε... συγγνώμη, αλλά αν εμεί δεν έχουμε αποφαστικότητα, δεν μπορούμε να ζητήσουμε. Από τον Βρετανό, τον Γάλλο και τον Γερμανό. και για τα άλλα θέματα, όπω αυτό με την Αγία Σοφιά. Χθε είπε Απελευθερώσαμε την Αγία Σοφιά, πάλι με τον πόνο όλου του Ισλαμικού κόσμου. Ο χριστιανικό κόσμο, ο Ορθόδοξο κόσμο, τι κάνει, ο καθολικό ναι. κόσμο, τι κάνει. Ε, προσέξτε τώρα. Απολευθερώσαμε λέει την Αγία Σοφιά. Από τι, Πώ την απελευθέρωσε, Ακριβώς. Πότε την απελευθέρωσε, Μιλάει για το 1353 ή μιλάει για την απόφαση του να επιστρέψει για αυτή, η Αγία Σοφιά ε, ε, ωραία. να γίνει ζαμί. Mm -hmm. Το να είναι η Αγία Σοφιά ένα σύμβολο γενικό και να είναι μια γέφυρα για έναν διαπολιτισμικό διάλογο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ω σκέψη, ω προοπτική κτλ. Αυτά είναι λόγια. Στην πράξη δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στην πράξη είναι ακριβώ το αντίθετο. Δεν είναι πλέον μια γέφυρα. Δεν είναι ένα μουσείο. Δεν είναι ένα χώρο επισκέψιμο σε όλου και για όλου. Αλλά είναι ένα χώρο ο οποίο πλέον είναι αφιερωμένο στη λατρεία ενό άλλου Θεού. Μόνο. Mm -hmm. Κύριε Σαριανίδη, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι αυτή η κλιμάκωση που διαχρονικά επιτελείται τα τελευταία χρόνια από την Τουρκία αρχίζει όλου μα νότων και τον κάθε πολίτη που μπορεί να μην ασχολείται καθόλου ούτε με τα διεθνή, ούτε με την εξωτερική πολιτική, ούτε με τίποτα, που θέλει μόνο να, να μπορεί να επιβιώνει και να τα καταφέρνει στην καθημερινότητά του, αρχίζει να γίνεται κτήμα μα ότι έχει μια πραγματικά κλιμάκωση επικίνδυνοτητα όλο αυτό. Μιλάμε για τον εξοπλισμό τη που γίνεται μεγαλύτερο, ξέρουμε τι επεκτατικέ τη. Ε, βλέψεις. Ε, ξέρουμε το αφήγημα του Ερντογάν που όπως είπατε το ακολουθεί με συνέπεια και διαβάζουμε και μερικές μέρες πριν για το αίτημα της Τουρκίας για ένταξη στη συμμαχία BRICS, ε, μια κίνηση που θεωρείται και στρατηγική και συμβολική και για να πούμε στον πολίτο κόσμο όταν λέμε για συμμαχία BRICS νομίζω ότι είναι μια ομάδα χωρών που αφορά την, το Ιράν, Αίγυπτο, Αιθιοπία και τα Ηνωμένα Αραβικά, Εμμυράτα Αυτά θέλουν να μπουν. Αυτά θέλουν BRICS, να μπουν. Έτσι, στους BRICS είναι αυτή τη στιγμή Βραζιλία, ανήκουν... Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική. Έτσι, σωστά. και συνεδριάζουν από σήμερα στη Ρωσία και για δύο μέρε. Συναντώνται. Άρα θα έχουμε νέα και από εκείνη την πλευρά και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε ε, τι έχουν να πούν τα BRICS. Mm. Αλλά το σημαντικό είναι το άλλο, ότι η Τουρκία θέλει να κάνει διπλωματικό παιχνίδι πατώντα σε διαφορετικέ βάρκε οι οποίε δεν συνεργάζονται μεταξύ του. Δηλαδή θέλουν να είναι και κομμάτι τη Δύση και παραπονιέται για το γεγονό ότι δεν έχουν προχωρήσει οι συνομιλίε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ένταξή τη. Από την άλλη πλευρά, θέλει να είναι και μέρο των BRICS, που οι BRICS δεν είναι τίποτα άλλο παρά, αν θέλετε, μια, ε, ένας θεσμός στον οποίο συμμετέχουν κράτη, τα οποία ε, πιστεύουν στην ανάπτυξή τους μακριά από τα οικονομικά δεσμά της Δύσης. Επομένως, ε, από τη μία πλευρά, η Τουρκία συμμετέχει ε, στον ΩΣΑ, είναι μέλο του ΝΑΤΟ, θέλει να γίνει μέλος Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλω να γίνω και μέλος τον BRICS σου λέει γιατί εδώ πέρα υπάρχουν επίσης εξίσου ισχυροί συνομιλητέ με του οποίους ενδιαφέρομαι και θέλω να έχω πάρα πολύ καλέ σχέσεις. Mm -hmm. Είναι ανερχόμενες οικονομικές ε, δυνάμεις. Φυσικά mm -hmm. οι BRICS αποτελούν και μέλη των G20, όπως και η Τουρκία. Ετερονεκάτερων. Το ένα δεν απαγορεύει το άλλο. Και με πάση περιπτώσει και πολύ καλά κάνει η Τουρκία στο τέλο τη ημέρα. Η Τουρκία ε... από την πλευρά τη πολύ καλά κάνει. Ποιο θα όμω όλα αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία. Αυτό Ξέρω είναι το, το ζήτημα εμείς, για μα. Αυτό τι θα κάνουμε εμεί. Ε, Ολοκληρώνοντα ε, ε, Μέση Ανατολή, η κυρία Σαραγιανίδη, εκεί πώ εξελίσσονται τα πράγματα, τι βλέπετε. Αυτό το οποίο από την πρώτη ε, στιγμή, γιατί κοντεύουμε να κλείσουμε ένα έτος από την ημέρα Σεστά. που η Χαμάς εισέβαλε ε, στο στον, νότιο Ισραήλ, ε, σκότωσε 1.200 τόσους ανθρώπους και απήγαγε μερικές εκατοντάδες ακόμα, από τους οποίους περίπου 100 παραμένουν στα χέρια της, κάποιοι ζωντανοί, κάποιοι ε, όχι. Λοιπόν, ε, από την πρώτη μέρα ήταν δεδομένο πως εφόσον το Ισραήλ αποφάσισε να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσει στη Γάζα θα υπήρχαν θύματα, πολλά θύματα και δεν μιλάω για τους μαχητές χαμάς, μιλάμε για τους αμάχους. Άρα από την πρώτη μέρα ξέραν πάρα πολύ καλά στο Ισραήλ ότι θα βαδίσουν πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή το οποίο όχι απλά θα ήταν δύσκολο να ισορροπήσουν, δεν θα μπορούσαν να ισορροπήσουν α, ανάμεσα σε αυτό το οποίο αποτελούσε τον σκοπό τους, δηλαδή την εξάρθρωση της Χαμάς και την α, δυνατότητα να πάρουν πίσω τους ομήρους και από την άλλη το να προσέξουν ώστε να διεξάγουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με τέτοιον τρόπο ώστε να μην προκαλέσουν θύματα μεταξύ των αμάχων. Το ξέραν ότι θα προκληθούν θύματα μεταξύ των αμάχων. Αλλά πλέον έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που κάθε φορά που συμβαίνει που έχουμε μια επίθεση από πλευρά του Ισραήλ έχει στη Χαμάς και τις δικές της εμπασπεριπτώσεις πηγές να μιλάνε για τον θάνατο και την τον αφανισμό οικογενειών, αθών, ανθρώπων κτλ., έχει το Ισραήλ να λέει ότι εγώ σκότωσα μαχητέ τη Χαμά. Φυσικά είναι πολύ δύσκολο να διαπιστώσει την αλήθεια. Αν η αλήθεια διαπιστωθεί σε δικαστικέ αίθουσε, είναι μια άλλη ιστορία. Στο ενδιάμεσο, είτε σκοτώσει 100 αμάχου, είτε έναν, το θέμα είναι πω σκότωσε έναν αμάχο και κυρίω ότι υπάρχει κόσμο, πολίτε, παιδιά που δεν συμμετέχουν στην ενοπλευτή σύραξη και υποφέρουν. Και βρίσκονται σε επίπεδο ανθρωπιστικής κρίσης. άρα έχουμε ένα πραγματικό, πραγματικά σημαντικό ζήτημα το οποίο σημαντικό για τους Παλαιστινίους, σημαντικό για τα αραβικά κράτη στην περιοχή, σημαντικό και για το Ισραήλ και για την ασφάλειά του. Ο Νετανιάχου μπορεί να λένε ότι θέλουν, αλλά είναι σε δύσκολη θέση και θα έλεγα πως διαχειρίζεται και με επιτυχία ε, μέχρι τώρα ε, τα πεπραγμένα του Ισραήλ τόσο απέναντι ε, στην Χαμά όσο και απέναντι στη Δύση. Γιατί έχει εταίρου κυβερνητικού οι οποίοι είναι ακραίοι. Και με αυτού πρέπει να ισορροπήσει. Και από την άλλη πλευρά ναι. έχει και μια αντιπολίτευση η οποία κατεβάζει κόσμο στου δρόμου. Ενώ το Ισραήλ, επαναλαμβάνω, είναι σε πόλεμο. Λοιπόν, ε, αν αυτό ε, δεν μα κάνει να αντιληφθούμε ότι το Ισραήλ προφανώ είναι και δημοκρατία. Και είναι πολύ μεγαλύτερη δημοκρατία από κάποιε άλλε κατόπιν δημοκρατίες. Πάρα έτσι, έτσι. Και Έτσι να, ακριβώ. Ναι. Λοιπόν, ε, δεν. Ε, δεν φαίνονται τα πράγματα να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά. Νομίζω πως και εκεί περιμένουν να δουν αν θα υπάρχει συνέχεια με δημοκρατικούς ή αν θα έρθει ο Τραμπ. Ναι. Κυρίε Σαργιέννη, πολύ σα ευχαριστώ. Ε, πότε ξεκινήσατε να είστε στα Πανεπιστήμια, Τώρα είναι ακόμη. Κανονικά την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου. Οκτωβρίου Ακλείσμενοι. Ωραία, το θα τα ξαναπούμε. Αλλά εξεταστική περίοδο. Ναι, σε ευχαριστούμε Εννοείται ότι ταλαιπωρούνται αυτοί οι οποίοι ξέχασαν να περάσουν τα το μαθήματά του τον Ιούνιο και τον Φεβρουάριο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Και εμεί, κυρίε και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα σε λίγο. Θα είναι μαζί μα ο υποψήφιο πρόεδρο του επαγγελματικού μελητηρίου Θεσσαλονίκη, ο, Θά, ο Θάνο Κουλουτμπάνη. Ε, μέχρι τότε όμω, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη Έχω να σα δώσω δύο μονέ προσκλήσει. Κάθε μέρα θα δίνουμε προσκλήσει. 2-3-10-8-31-062. Καλείτε τώρα και κερδίζετε δύο προσκλήσει μονέ κάθε μία για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη, για την είσοδό σα και την απόλαυση ε, με την περιήγησή σα στα περίπτερα. Ε, 2-3-10-8-31-062. Να το πω ότι θα κερδίσει τι ε, δύο μονέ προσκλήσει ένα από εσά για να πάτε δύο άτομα. Δεν θα τα δώσω σε δύο άτομα δηλαδή. Α είναι ο 22ο. Δεν το γράψαμε. Ο 22ο παρακαλώ. Ε, το τηλεφωνικό κέντρο, σα υποδέχονται. Το 22ο τηλεφώνημα που θα λάβουμε θα είναι και ο τυχερό. Ε, θα τον ανακοινώσω μόλι επιστρέψω από το διάλειμμα, αφού πάμε να δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ. Εσεί, καλείτε, 2318-31062. Ε, και ε, πάμε να δούμε την δωρεά από τον Δήμο Πηλέα Χορτιάτη ενό περιπολικού ε, στην Ελλάδα. Η παρουσία Χρυσοχοίδη έγινε αυτό από τον Δήμαρχο, τον κύριο Καϊτεζήδη, τον οποίο αύριο θα φιλοξενούμε στι 2.30. Θα είναι δίπλα μου εδώ στο στοπίο. Παρουσία του Υπουργού Προστασία του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη παραδόθηκε περιπολικό αυτοκίνητο από το Δήμο Πηλέα Χορτιάτη, το οποίο εντάσσεται στον στόλο τη ελληνική αστυνομία για τι ανάγκε αστυνόμευσης του Δήμου. Εκ μέρου τη ελληνική αστυνομία, ευχαριστώ τον Δήμαρχο Πηλέα Πανοράματο για αυτό το εργαλείο που μα δόρισε πριν από λίγο. Ένα περιπολικό αυτοκίνητο το οποίο θα τεθεί και αυτό μαζί με τα υπόλοιπα στη διάθεση των πολιτών του Δήμου Πηλέ Πανοράματος για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας. Η, όταν ανέλαβα πριν από 8 μήνες την αρμοδιότητα του Υπουργείου με εντολή του Πρωθυπουργού υποσχέθηκα στους Δημάρχους και στο Περιφερειάρχη της Θεσσαλονίκης ότι θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια να καταστήσουμε τις πόλεις του πολεδομικού συγκροτήματος ασφαλείς. Το όχημα παρέδωσε ο Δήμαρχος Πηλέας Χορτιάτη, κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, στο πλαίσιο εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί τη Κυριακή στον προαύλιο χώρο του αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκη. Σήμερα ο Δήμο μα δώρησε ένα καινούριο SUV υβριδικό περιπολικό για, την, για τις ανάγκες της ελληνικής αστυνομίας. Ο μοναδικός όρος που υπάρχει είναι το περιπολικό αυτό να περιπολεί στα διοικητικά όρια του Δήμου μας. Γιατί θέλουμε, όπως και η ελληνική αστυνομία, να έχουμε ασφαλείς τους συμπολίτες μας στις γειτονιές μας. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Γενικό Επιθεωρητής Αστυνομία Βόρειου Ελλάδο, αντιστράτηγο Χρήστο Μπουλούμπαση, ο Διευθυντή τη Διεύθυνση Αστυνομία Θεσσαλονίκη Ταξίαρχο Ευάγγελο Μουρτζίνο, καθώ και ο Πρόεδρο και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πηλέα Χορτιάτη. Ενώ το όχημα παρέλαβε ο Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματο Πηλέα Χορτιάτη, αστυνόμο Α Αχηλέα Καραλή.